Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά, για ένα ακόμη Σάββατο εδώ στη στοιχηματική εκπομπή 1-2 στη Citizen TV, στην TV που νομίζω σας κρατάει κάθε Σάββατο κοντά στα αθλητικά και όχι δρόμενα. Δίπλα μου είναι ο Στάθης. Καλησπέρα και από μένα. Όπως ξέρετε, ο Παναγιώτης σήμερα ξεκίνησε. Κάναμε μία μικρή αλλαγή σήμερα. Αφού πάμε καλά στοιχηματικά, θα μου ξύλο να συνεχίσουμε να πάμε καλά. Δεν υπάρχει λόγος να μην βλέπει την εκπομπή. Σήμερα, βασικά καταρχήν, καταρχάς, δεν μπορούσαμε ακόμη μια φορά να κάνουμε live. Εγώ φταίω, ευθυνομαι, είναι αλήθεια. Είχα θέμα με το δικό μου λάπτοπ και σε συνδυασμό με διάφορα άλλα πράγματα που έγιναν, τελικά αποφασίσαμε να μαγνητοσκοπήσουμε την εκπομπή. Και παρόλα αυτά θα σας πούμε τα σημεία που θα παίξουμε, παίξαμε κιόλας ή θα παίξουμε. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε για μία ακόμη φορά να πάμε στο ταμείο. Χαρακτηριστικά είχαμε πάει πολύ καλά την προηγούμενη φορά. Συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθμούς. Βασικά το πιάσαμε όλα. Ένα παιχνίδι. Ένα-δύο παιχνίδια να χάθηκαν. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε φορά. Δεν είμαστε και οι άτρωτοι, δεν είμαστε οι θεοί. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Έτσι. Σήμερα για πόλεμο ετοιμάζεσαι. Για πού? Για πόλεμο. Όλο βόμβες μετά, σχεδόν δίδες εκεί πέρα, χι, απόδοση 3 και πάνω. Προσπαθούμε να μαζέψουμε χρήματα. Γιατί είναι δύσκολη καιρή, με λίγα χρήματα προσπαθούμε για το περισσότερο και ό,τι βγει. Απλώς μεγάλη προσοχή. Με συστηματάκια, έτσι, να το παίξω όλα αυτά. Βεβαίως, πολύ προσοχή. Θες να εξηγήσει, γιατί πολλοίς κόσμος δεν ξέρει τόσο καλά να παίζει με σύστημα. Ναι, το σύστημα, γιατί παίζουμε σύστημα. Βασικά προσπαθούμε με λίγα χρήματα να φτιάξουμε ένα συστηματάκι 4-5 ομάδων, με τα βία σε 6 ομάδες θα έλεγα, παραπάνω όχι, με μεγάλες αποδόσεις. Με μεγάλες αποδόσεις, έτσι ώστε με λίγα χρήματα, όπως το ξαναλέω, να πάρουμε αρκετά. Τώρα, αν χάσουμε, να πούμε ότι χάσαμε ένα καφέ. Περίπου κάπως έτσι. Γιατί ακούγονται κάτι τραλά ποσά που παίζονται, δηλαδή ακούς τον άλλον βάζω 500 ευρώ, 1000 ευρώ και πάει λέγοντας. Αν όχι σε εμβόμβες, σε συστήματα και τέτοια βγαίνουν κάτι μεγάλα ποσά. Δηλαδή, συντελεστή βάζουν μεγάλο, παράδειγμα, 10 ευρώ, 20 ευρώ συντελεστή, οπότε βγαίνει αρκετά μεγάλο και το ποσό. Ή παίζουν 8, 9, 10 παιχνίδια και εκεί είναι πάλι ρίσκο, χάνουν αρκετά και είναι πολύ δύσκολο για να τα πιάσεις όλα, κακά τα ψέματα. Πάντοτε θα προσπαθούμε όσο γίνεται λιγότερα παιχνίδια, μέτρες αποδόσεις ως μεγάλες, και τα συστήματα μας βοηθούν σε αυτό το τομέα, δηλαδή να μπορέσουμε έστω και με ένα παιχνίδι χαμένο να πάρουμε πίσω τα λεφτά μας και κάτι περισσότερο. Αυτό σε γενικές γραμμές για τα συστήματα και με λίγα χρήματα. Το καλύτερο φυσικά απ' όλα είναι τα μονά αποδεκτά, αλλά χρειάζεται να έχεις κάποια κάβα. Ναι. Δυστυχώς θα πρέπει να... Τώρα πλέον και διάδες είναι... Ή και διάδες, γιατί και βλέπω το κουπόνι του ΟΠΑΠ, όπως είπα και την προηγούμενη φορά. Που βγαίνει απόδοση 3-4, μια αποδόση κάπου εκεί. Οπότε μπορούμε και σε τετράδες, σε διάδες να μπορέσουμε να πάρουμε ένα χαρτζιλικάκι. Ναι, πλέον ο ΠΑΠ, τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι, αρχίζουν πολλές διάδες, βλέπω πολλά live στον ΟΠΑΠ, αρχίζει δηλαδή και ο ΠΑΠ να μέσα σε αγωγικά συμμορφώνεται. Βεβαίως, έχασε πάρα πολύ κόσμο, νομίζω ότι άρχισε να το σκέφτεται πλέον. Οι στοιχηματικές εταιρείες έξω προσπαθούν με κάθε τρόπο να κερδίσουν τον κόσμο με διάφορα δωράκια κτλ. Ελπίζω και ο ΠΑΠ να κάνει κάτι ανάλογο. Τώρα, Κυριακή. Ας πάμε και για την Κυριακή λίγο να δούμε. Να μιλήσουμε για ένα αγώνα που ενδιαφέρει πολλούς. Mm-hmm. Ξέρεις ποιο θα πω, για το Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Είναι ένα ντέρμπι θα έλεγα τώρα από τα παλιά. Ντέρμπι. Γελάω, το είπα ντέρμπι για ποιο λόγο. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει.
Πήρε νέους παίχτες, καινούριους παίχτες. Καλούς παίχτες βέβαια. Ναι, προσπαθούμε να δούμε μια καλύτερη μέρα θα έλεγα και βλέπεις ξανά πάλι να είναι ενοχλητικός. Έχει έρθει η λακάδα, έχει πιάσει. Α, για τον ΠΑΟΚ, λέει, ναι. Για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ. Είναι ενοχλητικός, το βλέπουμε και πάλι να πονεί πίσω στην άμυνα. Πρόσφατο με τον Παναθηναϊκό έφαγε δύο. Ναι, αλλά έχει ρίξει πέντε στον Όφη. Μιλάμε τώρα για ομάδες που προσπαθούμε να ανεβούμε προς κορυφή και όχι να πέσουμε προς χαμηλά. Όφη από ό,τι ξέρεις είναι χαμηλά. Καλά, ναι, είναι. Ο Απόλλων Σμύρνης είναι χαμηλά και πάει λέγοντας. Δηλαδή μιλάω για το 0-3 και για την πεντάρα στον Όφη ή την πεντάρα στον Ηρακλή. Πώς μου αρέσει, το δίνουν το διπλό σε καλή απόδοση. Το 2-60. Ναι. Θα ρισκάρουμε, ναι. Ναι, με το διπλό εγώ θα πάω, αυτό ήθελα να πω. Συμφωνούμε σε αυτό. Σε... Και εγώ πιστεύω ότι θέλει να δείξει κάτι ο ΠΑΟΚ με τους καινούργιους παίκτες. Και θα το πάρει το μάτι, θα δεις. Και ο Σαββίδης λίγο τους έτρεξε. Δύσκολο ή εύκολο θα το πάρουν. Οπότε πιστεύουμε σε ένα σκοράκι 1-2 ή 0-1. 1-2 μου ακούγεται πιο ωραίο. Πιο ωραίο. Πιο ωραίο. Να, ναι, όποιος θέλει να το παίξει ακριβώς σκορ. Ναι. Είναι συχνό, το φαίνεται τα διπλά 1-2 συχνά φαίνεται ο ΠΑΟΚ. Και γενικά θα έλεγα και για κάποιον που θέλει να ανεβάσει την απόδοση, χ ημίχρονο διπλό τελικό. Χ ημίχρονο, ναι. Το σκέφτεσαι. Να σου πω πιο πολύ για μπόμπα μου κάνει. Άσου ημίχρονο διπλό τελικό. Ναι. Ας τα βάλουμε και τα δύο. Ναι. Σε στιγματάκι όπως πούμε. Οπότε μπορεί άσου ημίχρονο διπλό τελικό νομίζω απόδοση 25. Και σε χι ημίχρονο διπλό τελικό πρέπει να είναι γύρω στο 4,5-5 απόδοση πρέπει να έχει, κάπου εκεί μέσα. Ναι, και τα δύο καλά είναι. Οπότε μπορούμε να τα παίξουμε και μονά αποδεκτά και τα δύο και όπου καθίσει η μπίλα. Όπου καθίσει η κερδισμένος στάση, άμα κάτσει. Που θα κάτσει ή μπορεί να παίξει τη μόνο διπλό που να είστε πιο σίγουροι, να ξέρουμε ότι θα κερδίσεις. Δεν είμαστε αλλά... ποτέ σίγουροι 100% πάντοτε. Από αυτό που περιμένουμε... Από τη γνώση μας πάνω στο ποδόσφαιρο και στο στοίχημα και όσα ξέρουμε δηλαδή, θα ποντάρουμε ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στα επόμενα ελληνικά παιχνίδια, θα πάρουμε ανά χώρα. Έχουμε τον Άρη με τη Βέρεια. Α, ναι. Πω άλλο και αυτό. Ένας Άρης ο οποίος κατάφερε με τα χίλια ζόρια να κερδίσει, να πάρει μια νίκη επιτέλους. Βέβαια, έχει καλή παράδοση με τον Πανιόνιο. Με τη Βέρεια παίζει. Ναι, γι' αυτό που για κέρδισε. Αυτό, είναι αυτό που κέρδισε, ναι. Τώρα με τη Βέρεια 1,5 απόδοση στον Άσο. Είναι πολύ απαράδεκτη. Μικρή απόδοση, βέβαια. Πολύ μικρή δηλαδή, απόδοση. Δηλαδή, σαν να μου λέει να παίξω διπλό τη Βέρεια ή κάτι τέτοιο, οτιδήποτε σαν να... Εγώ πάντως προσωπικά δεν θα παίξω τίποτα σε αυτό. Ούτε εγώ δεν θα πιστεύω θα ότι ο Άρης θα κάνει άλλη μία νίκη για όποιον θέλει να παίξει με αυτή την απόδοση ή άμα την βρει στο διαδίκτυο δεν... με λίγο παραπάνω, ένα 60 μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο. Πάλι είναι ρίσκο ότι... ένα 60 για... Πιστεύω για κάποιον που θέλει να το συνδυάσει, να βάλει ένα δεύτερο ή ένα τρίτο παιχνιδάκι, πιστεύω ότι είναι καλό σημείο ο Άρης. Δύσκολα, σε αυτό το παιχνίδι θα έλεγα χ ημίχρονο. Χ ημίχρονο. Ναι. Μπορούμε πολύ να πολύ συχνά παίρνει ο Άρης χ ημίχρονο. Δηλαδή, στατιστικά, αν το πάρουμε... Είναι χ ημίχρονο. Χ ημίχρονο. Ό,τι προτιμάει ο καθένας. Ή χ ημίχρονο ή άσο τελικό, σκέτο. Ή δεν παίζεται καθόλου αυτό το παιχνίδι, γιατί καθόλου, είναι περίεργο. Γιατί είναι και περίεργο, είναι... Και είναι από τις ομάδες που θα πέσουν τώρα και η Βέρεια, δηλαδή είναι χαμηλά, οπότε ο καθένας πράττει όπως θέλει. Επόμενο παιχνίδι είναι ο Πανετολικός με τον Απόλλων Σμύρνης, ένα πολύ καλό παιχνιδάκι. Ναι. Και ο Πανετολικός νομίζω έχει χάσει από την προηγούμενη φορά πάλι. Εδώ θα πήγαινα με τον Άσο, εγώ θα έλεγα. Και εγώ θα προτιμούσα τον Άσο, καιρό είναι να κερδίσει. Καλή του και απόδοση. Οπότε βάζουμε έναν Άσο στο Πανετολικό. Ο Απόλλων είναι λίγο ψηλό, απέχει από τη ζώνη του υποβάσμου. Οπότε ίσως και να μην τα δώσει όλα που λέμε. Θα πεις κάτι άλλο για έχει μετά. Είναι ο Πανιώνιος με τον Πας Γιάννενα. Εδώ δεν ξέρω, αλλά με έχει κολλήσει το Χ. 3-0-5 απόδοση. Καλή απόδοση. Και ο Πανιώνας έχει καιρό να κερδίσει. Και τα Πας Γιάννενα δεν τα πήγαν καλά νομίζω την προηγούμενη φορά. Πιστεύω ότι θα τα βρουν στην ισοπαλία.
Μακάρι, άμα είναι, όποιος θέλει να παίξει σοβαλή, εγώ δεν τα αγγίζω προσωπικά. Βέβαια, αύριο θα το δούμε λίγο πιο καλά το παιχνίδι, θα ανέβουν οι προτάσεις, οπότε θα δούμε αν θα είναι και μέσα. Να πάμε Αγγλία που έχει κύπελο. Πάμε Αγγλία. Έχει ένα καλό παιχνιδάκι από το βλέπω στην Αγγλία και γι' αυτό μάλλον προδιαθέτης Arsenal Liverpool. Ναι. Ματσάρα. Δεν νομίζω να είναι το ίδιο όπως την προηγούμενη φορά. Όπως την προηγούμενη φορά. Είναι και ένας web διαιτητής από ό,τι διάβασα. Ένας λίγο διαιτητής που γέμνει λίγο προς Arsenal. Α, μάλιστα. Πού το διάβασα αυτό. Μπήκα ψάχνοντας σε διάφορα site και τα λοιπά. Λίγο προς Arsenal, πόσο δηλαδή, 10%? Εντάξει, λέγοντας γέρνει προς Arsenal, δεν σημαίνει ότι πάντοτε είναι η διαιτησία που καθορίζει κάποια παιχνίδια, ειδικά στην Αγγλία. Ναι, στην Αγγλία όχι, αλλά... Υπάρχουν πολλά συμπλήν που υπάρχουν και στην Arsenal και στη Liverpool. Εγώ θα πήγαινα στο goal-goal. Και εγώ το πιστεύω το goal-goal. Μικρή απόσταση. Αν και είναι πολύ μικρή απόσταση, 1.30. Να πάει μετά στο over. Να πάει over 3.5. Μετά, πάει 3.5 είναι λίγο ρίσκο. Αλλά είναι πολύ δύσκολα γιατί είναι κύπελο. Είναι κύπελο, είναι ότι η Liverpool ναι μεν έχει ρίξει πολλά γκολ τον τελευταίο καιρό, αλλά ίσως τώρα στο 2-3 γκολ να σταματήσει. Έχει γύρω, όπως ένα ποντάρι. Κάπου στο 2-3 γκολ. Ναι. Συμφωνώ. Αυτά από Αγγλία. Κάτι μου λένε από μέσα για ένα παιχνιδάκι ακόμη. Ο Πανθρακικός Παναθηναϊκός ξεχάσαμε να πούμε από Ελλάδα. Α, ναι. Το... Πώς το βλέπεις αυτό. Πανθρακικός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός δείχνει ότι είναι σε φόρμα. Ανεβαίνει σιγά σιγά, ναι. Πανθρακικός έχει καλή ομάδα. Δεν είναι το φόβητρο βέβαια. Όχι. Εγώ θα πήγαινα σε ένα goal-goal και ειδικά αν ξεκινήσει και βάλει ο Πανθρακικός πρώτος goal, θεωρώ ότι ο Πανθρακικός θα βγάλει και αυτός. Δηλαδή, περιμένω πρώτα τον Πανθρακικό να βγάλει τον goal για να ηρεμήσω, θα έλεγα λιγάκι. Ναι, μου άρεσε. Οπότε στο goal-goal παραμένω, δεν παίζω ούτε το διπλό, γιατί ίσως να έχει κάποια μικρή απώλεια ο Πανθρακικός, δηλαδή να πάει και προς το χινάρι. Ναι, μπορεί. Ίσως. Εγώ δεν ξέρω για αυτό το μάτς. Μπορεί και οι δύο ομάδες δεν είναι, είναι λίγο περίεργες. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο έχει σταθεροποιηθεί έχει τελευταία. Έχει ανέβει, ναι, σιγά σιγά θέλει να βγει. Αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει καλό παιχνίδι και να κερδίσει ακόμα. Αλλά... Περιμένει και κάποιο στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ. Μήπως και τυχόν να αρχίσει και ανεβαίνει πιο ψηλά ο Παναθηναϊκός. Αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί και μετά, από Ισπανία πλευρά, υπάρχει το πρώτο παιχνίδι, Γρανάδα Μπέτις. Δύο ομάδες που πιστεύω θα έχουμε κανένα χ ημίχρονο. Είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν έχω ξεχωρίσει κάτι από εδώ πέρα. Αν και συνήθως το κυριακάτικο παιχνίδι πάει προς το χ2 το πρώτο, αλλά... Το πρώτο, αλλά... Το πρώτο είναι... Α, το πρώτο, ναι. Το πρώτο παιχνίδι, αλλά... Μένω στο αλλά. Από εκεί και μετά... Με διπλή ευκαιρία, 1.56. Ναι, είναι μικρή. Για μένα προσωπικά είναι μικρή η απόδοση, οπότε δεν ασχολούμαι καθόλου. Από εκεί και μετά... Από Γαλλία, που έχει κάνει 2.50. Από Γαλλία, η Λιόν με την Αζαξό που υπάρχει, νομίζω ότι 1-2-3 γκολ πιστεύω ότι είναι καλό σημείο. Κάπου εκεί θα κοιμαθεί νομίζω το σκορ, δηλαδή 1-2-0, 1-2-1. Νομίζω 2-3 γκολ είναι μια καλή απόδοση σε αυτό το παιχνίδι. Και το άλλο το έχουμε παιχνίδι... Έχουμε και το ντέρμπι νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ποια Γαλλία. Ντερμπάκι, Σεντετιέν Μαρσέιγ. Το βράδυ. Σε τέτοια Μαρσέιγ. Εδώ θα πήγαινα με ρίσκο στο over. Δύο απόδοση έχει. Δεν βλέπουμε σημείο. Πάω κατευθείαν στο over. Πιστεύω ότι θα το βγάλουν και οι δύο μας. Δηλαδή τουλάχιστον 3 κολλάκια θα μπουν. Για δύο απόδοση.
για δύο απόδοση. Και εμένα μου αρέσει γιατί... Είναι καλή η απόδοση. Μετά από... πολλά μάτς, δύσκολα όμως. Δύσκολα. Είναι... Το Σαββατοκύριακο γενικά ήταν... είναι δύσκολοι οι αγώνες που βλέπουμε. Μεγάλες μεν οι αποδόσεις κάποιες, αλλά είναι παγίδες. Δηλαδή πρέπει πραγματικά ο παίχτης να προσέχει κάθε φορά εκεί που θα πάει να ποντάρει. Από εκεί και μετά σε ένα τουρκικό το Φενέρμπαχτσε Κασίμπασα, πιστεύω ότι ένα οβεράκι με 3,5, δηλαδή 4-6 στον ΟΠΑΠ θα ήταν πάρα πολύ καλό. Για να πούμε, όπως και ένα over στην Ισπανία, σε Βίλη Βαλένθια, πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα σκοράρουνε και ίσως να βγει λίγο άνετα αυτό το over. Πάμε και με το goal-goal. Και στο goal-goal, ναι. Και από Ιταλία ένα τελευταίο παιχνίδι που έτσι έχω σημαδέψει, θα έλεγα, είναι το Genoa Udinese στα 2-3 goal. Πιστεύω κάπου εκεί πέρα θα κοιμαθεί μεταξύ 1-1, 0-2. 2-0. 2-0, δηλαδή 2-3 γκολ. Δύσκολη αγωνιστική και αυτή της Ιταλίας. Τώρα, αυτά σε γενικές γραμμές από το κυριακάτικο κουπόνι, όπως και... Δίνει τη Γιουβέντους με που απαντάς 2 γκολ, 1-38. Με ένα γκολ αβάντζο στην Κίεβο. Ναι. Πιστεύω ότι θα το πάρει άνετα. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Παρόλο που την πάτησε, στο τελευταίο και όλες λεπτά, αν θυμάμαι καλά, ισοφαρίστηκε. Πιστεύω ότι εδώ θα το πάρει άνετα. Οπότε η απόδοση 1.38 δεν μας καλύπτει. Στο όποιος θέλει στο ίντερνετ, ίσως να το πει, αλλά... Θα είναι μικρή η απόδοση, θα είναι γύρω στο 1.45-1.50, δεν νομίζω να... Μπορεί να το παίξει με goal over και... Goal avanzo. Ναι. Μπορεί. Ή με άσος είναι το over. Άσο και over, ναι. Ναι, ανεβαίνει αρκετά η απόδοση. Σε γενικές γραμμές... Άμα το παίξει άσο και over, 2-1 να λήξει πάλι, το πιάνει και τα δύο. Ναι. Οπότε... Ναι, γιατί δεν υπάρχει ούτε το goal avanzo, ούτε τίποτα έξω. Σε γενικές γραμμές... Αυτά είχαμε να πούμε. Δεν ξέρω αν θες να... κάτι άλλο να προσθέσεις. Να κερδίσω ΠΑΟΚ, να χαρούν οι φίλοι ΠΑΟΚτζίδες, να πληρωθώ κι εγώ. Γιατί... Φυσικά να πληρωθούμε αρκετοί, γιατί αρκετοί θα πάμε με το διπλό. Να μας κάνει καμιά... καμιά ακόμα έκπληξη, αλλά δεν νομίζω ότι... Δεν έχει συνηθίσει, δεν μας έχει συνηθίσει. Πιστεύω ότι το διπλό και εγώ θα είναι μάλλον αύριο στις επιλογές. Θα χαρεί πολλοί κόσμος, το πιστεύω. Σίγουρα. Γενικά, πολλές μπόμπες, οπότε ακούσατε, χειμίχρονα. Εμείς πάμε στις προτάσεις μας, άμα θέλετε, παίζετε εσείς κάτι από αυτά ή και ό,τι θέλει. Αυτά. Αυτά για αυτό το Σαββατοκύριακο, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Κάπου εδώ σταματήσαμε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο, ελπίζω με λιγότερα προβλήματα. Ναι, να ελπίζω. Και live, γιατί πολλοί μας το ζητάτε και κάθε φορά κάτι τυχαίνει. Ομαλικά και, όμως. Ίσως να μας ματιάξανε κιόλας. Είμαστε και ωραία παιδιά. Δεν μιλάει. Από μένα τον Παναγιώτη σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο με πολλά κέρδη. Πολλά κέρδη και τα ξαναλέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.